Ελάτε να πάμε να δούμε τι γίνεται στο κομμάτι της εκπαίδευσης στην Κρήτη. Ως γνωστόν, χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Είχαμε 551 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε επίπεδο του νησιού. Και βεβαίως είχαμε και την τρίτη φάση της πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, η οποία ανακοινώθηκε πριν από περίπου 2 ημέρες. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να συζητήσουμε, να δούμε κατά πόσο τελικά καλύφθησαν τα κενά στους δασκάλους και στους εκπαιδευτικούς στο νησί. Θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Δημήτρη Δερμιτζάκη, αιρετός από την ΑΠΗΣΠΕ Κρήτης. Κύριε Δερμιτζάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κύριε Κομμαντάκη. Λοιπόν, με ακούσατε. 551 ήταν τα κενά με το πρώτο κουδούνι. Είχαμε την τρίτη φάση της πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών την Τετάρτη. Είχαμε και κάποιες επιμέρους άλλες προσλήψεις όλο αυτό το διάστημα μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την εξέλιξη. Mm-hmm. Ποια είναι η εικόνα που έχετε τώρα, 2-24 ώρα μετά την τελευταία εξέλιξη της Τετάρτης? Ωραία. Να πούμε βέβαια ότι, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, ναι. Η τελευταία εξέλιξη μας χαροποιεί. Την περιμέναμε πώς και πώς, γιατί τα κενά, όπως είπατε κι εσείς, ήταν αρκετά. Φέτος όμως τι έγινε, να το δούμε λίγο από την αρχή. Το Σεπτέμβριο έγινε μια μεγάλη φάση και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, όπως γινόταν και τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε καταφέρει, τουλάχιστον σε επίπεδο συνδικάτου, να έχουμε ενημερώσει το Υπουργείο και ξέρει πια τα Υπουργεία, τα εκάστοτε, ότι ένα μεγάλο μέρος, αριθμό αναπληρωτών, καλύπτουν τα κενά. Πρώτη λοιπόν Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη μάλλον, είχαμε μια μεγάλη φάση. Όμως δυστυχώς δεν καταφέραμε να καλύψει όλα τα κενά. Έγινε και μια δεύτερη φάση, η οποία ήταν φιδωλή και η κατανομή ήταν λίγο άναρχη. Για αναπληρωτές. Για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που σημαίνει συμβασιούχους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι τους προσλαμβάνουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς και τον Ιούνιο απολύονται. Έτσι, γιατί για το χρόνιο θέμα που αφορά τους μόνιμους ορισμούς θα το δούμε στην πορεία. Ευχαρίστω. Παρακαλώ. Ναι. Τι γίνεται τώρα? Στην Κρήτη στη δεύτερη φάση δεν πήραμε αρκετά κενά και αρκετές προσλήψεις δεν είχαμε, οπότε είχαμε το αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει μέχρι και πριν μια εβδομάδα που μετρούσαμε, ναι, 500 περίπου κενά σε επίπεδο Κρήτης. Τι σημαίνει όμως αυτό? Νευραλγική σημασία ήταν η εκπαιδευτική της παράλληλης στήριξης. Γνωρίζετε ότι οι συνάδελφοι αυτοί παράγουν έργο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Στην ειδική αγωγή, Αυτή είναι λοιπόν η ειδική αγωγή, οι λεγόμενοι, οι οποίοι πραγματικά μέσα στο παρέχουν ένα έργο πολύ σημαντικό και είναι αδικημένοι. Αυτό θέλω να πω. Η λεγόμενη αδικημένη ειδική αγωγή, στην οποία Ελλάδα δεν έχουμε ποτέ κάνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Αντιμετωπίζονται σαν όλα τα κενά, σαν όλα τα σχολεία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως και στη γενική. Και όχι ως μια ξεχωριστή περίπτωση διάζουσα. Ωραία. Εμείς αυτό που θέλουμε τώρα αυτή τη στιγμή να δούμε είναι ότι ενώ είχαμε 320 περίπου κενά παράλληλη στήριξη μέχρι πριν 2 μέρες, ναι, το ευχάριστο είναι ότι το μειώσαμε στο 50%. Συνεχίζουμε όμως να μιλάμε για ελλείψεις. Και να λέμε και μια αλήθεια, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ποτέ, μα ποτέ, καμιά κυβέρνηση, πιστεύω ούτε και η σημερινή, φέτο, θα καταφέρει να καλύψει όλα τα κενά στην παράλληλη στήριξη, στην ειδική αγωγή. Και στα μέσα της χρονιάς, έτσι. Και το θέμα είναι να ξεκινήσει η χρονιά χωρίς κενά. Έτσι ακριβώς. Αυτό έγινε και αυτό ήταν το λάθος. Ενώ έγινε μια μεγάλη φάση αναπληρωτών το Σεπτέμβριο, όπως σας είπα πριν, μετά ενώ είχαμε πολλά κενά, φτάσαμε χθες, 4-3 Ωραία. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είχαμε 320 κενά στην ειδική αγωγή. Στην παράλληλη στήριξη. Στην παράλληλη στήριξη. Ναι, ακριβώς. Τα οποία κενά μειώθηκαν κατά το ίμιση. Κατά το ίμιση, το 50% με βάση την εξέλιξη της Τετάρτης. Στην Κρήτη τουλάχιστον. Στην Κρήτη. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω εγώ. Και όσον αφορά τα υπόλοιπα σχολεία, την υπόλοιπη πρωτοβάθμια. Λοιπόν, ωραία. Στην υπόλοιπη λοιπόν. Στην πρωτοβάθμια γενικά. Ναι, ναι. Τα κενά που έχουν μείνει είναι ελάχιστα στην πρωινή ζώνη. Και όταν λέμε πρωινή ζώνη, όλοι καταλαβαίνουμε, για να καταλαβαίνουν και η κοινωνία και οι γονείς, είναι ο δάσκαλος, ο νηπιαγωγός της τάξης. Ο οποίος είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Χωρίς εκπαιδευτικό δεν μπορεί να λειτουργήσουν. Καλύφθησαν τα κενά. Αυτό είναι το ευχάριστο. Ότι καλύφθησαν, βέβαια, πήγε Νοέμβρης. Το βλέπετε, το ζούμε όλοι. Και εδώ ερχόμαστε τώρα να δούμε ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια που προσωπικά νιώθω πολλές φορές που το αναφέρουμε και σε εσάς και γενικότερα. Ναι. Τα δημοσιεύουμε, έχουμε καταντήσει γραφική τα τελευταία 10 χρόνια να μιλάμε για μόνιμους διορισμούς. Αυτό είναι μια κατάντια της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Και είναι κατάντια και για ένα άλλο λόγο. Ξέρετε, στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια έχουν υιοθετήσει και έχουν μονιμοποιήσει προσωπικό για την ειδική αγωγή. Εμείς ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε μόνιμες προσλήψεις στην ειδική αγωγή. Ξέρετε, έχει ξεκινήσει αυτό το κουβάρι από εποχής του 2011 που μας λέγανε για ΑΣΕΠ, για την ειδική αγωγή. Δεν έγινε κάτι. Οπότε βλέπετε ότι περιμένουμε τους 4.500
μόνιμους διορισμούς στην ειδική αγωγή που είχαν προκηρυχθεί από τον περσινό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό του 2019. Από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι διάβασα και τις συνεντεύξεις και της κυρίας Ζαχαράκη και της κυρίας Υπουργού, της κυρίας Κεραμέως, μάλλον 90% δυστυχώς πάμε για το 2020. Ενώ είχαν μπει στο προϋπολογισμό του 2019, οι 4.500 της ειδικής αγωγής. Και όταν λέμε 4.500 στην ειδική αγωγή, δεν μιλάμε μόνο για δασκάλους, νηπιαγωγούς και καθηγητές. Μιλάμε και ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο δεν θα φέρουμε ποτέ, που είναι οι ψυχολόγοι, που είναι η κοινωνική λειτουργία, που εμείς τους θέλουμε και μέσα στα σχολεία. Υπάρχει αυτό το παράπονο όντως ότι χρόνια τώρα ο κλάδος της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών ήταν θύμα ενός εμπεγμού, όπως λέτε κι εσείς. Ακριβώς. Και μετά μάλλον νομίζω δεν γίνεται δουλειά. Προσέξτε. Ακόμα και για το 2020, όπως είπατε κι εσείς, και με βάση τις δηλώσεις Υπουργού. Να σας πω κάτι. Ήμασταν πεπισμένοι ότι θα γινόταν φέτος οι μόνιμοι διορισμοί, οι 4.500, γιατί είχαν μπει στον προϋπολογισμό. Πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια μπήκαν στον προϋπολογισμό για να γίνουν μόνιμοι διορισμοί. Θεωρούμε λοιπόν ότι τουλάχιστον θα πάμε στο 2020. Με δηλώσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα. Και θέλω τώρα, αν μου επιτρέπετε, να κάνω ένα σχόλιο. Παρακαλώ, βέβαια, εδώ είμαστε να τα πούμε όλα, γιατί τα ξέρετε και εσείς εκ των έσω και λεπτομέρειες. Κοιτάξτε, εμείς διαχρονικά παλεύουμε ούτως ή άλλως για την εκπαίδευση και γενικά για τους μόνιμους διορισμούς. Είναι πολλά υποσχόμενες πολλές κυβερνήσεις, για να είμαστε έτσι ρεαλιστές με όλους. Αυτό που μας θλίβει και μας εξόρισε ήταν οι τελευταίες δηλώσεις της κυρίας Κεραμέως. Η οποία είπε το εξής, ότι τα κενά αυξήθηκαν φέτος, διότι εφαρμόσαμε την προσχολική δίχρονη προσχολική αγωγή, που είναι ό,τι πιο θετικό έχει γίνει αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση, δηλαδή και τα προνήπια να εγγράφονται υποχρεωτικά στα νηπία, στα νηπιαγωγεία. Και επίσης αυτό που είχαμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια ήταν να μειώσουμε τον αριθμό των μαθητών ανατάξη στην πρώτη δημοτικού. Ήταν ένα πρώτο βήμα. Εμείς ήταν δηλαδή, έγιναν από 25-22 παιδιά στο τμήμα, στην πρώτη δημοτικού, η οποία είναι η πιο σημαντική τάξη του δημοτικού και το αναγνωρίζουμε όλοι οι παιδαγωγοί, έτσι. Και εμείς επιδιώκουμε το 20. Και αυτός είναι ο στόχος. 20 για όλες τις τάξεις. Δεν είναι λοιπόν θλιβερό ότι μετά από αυτά τα μέτρα αυξήθηκαν τα κερά. Δεν πειράζει, ας αυξήθηκαν. Η ουσία είναι ότι το κράτος έχει την υποχρέωση να καλύψει αυτές τις ελλείψεις. Και είναι ξεκάθαρο. Δεν θλιβόμαστε λοιπόν γι' αυτό. Μπαίνουμε στη διαδικασία όλοι μαζί να το παλέψουμε. Έτσι, και είναι ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης να καλύψει αυτές τις ελλείψεις. Γι' αυτό, και όπως σας είπα και πριν, ξέρετε, κάθε χρόνο δυστυχώς αυξάνονται οι αναπληρωτές που παίρνουμε. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτή η δήλωση όντως έχει μια αλήθεια. Βέβαια, κάθε χρόνο βλέπουμε προσλήψεις, αλλά όχι μόνιμου προσωπικού. Προσέξτε, πέρυσι πήραμε 25.000, πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, φέτος έχουμε περάσει 30.000. Αυτό κάποια στιγμή είναι ένα απόστημα που θα σπάσει. Δεν γίνεται να καλύπτονται τα κενά της εκπαίδευσης, τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες, με αναπληρωτές συμβασιούς. Δηλαδή, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 70.000 εκπαιδευτικούς μόνιμους. Δηλαδή, να πάμε στο μισό με τους αναπληρωτές, καταλάβατε. Όσον αφορά με την Κρήτη, που έχω μια έτσι πολύ ασφαλή και συγκεκριμένη εικόνα, να ξέρετε ότι ευτυχώς που έχουμε εισρωή εκπαιδευτικών από την υπόλοιπη Ελλάδα, αναπληρωτών και καλύπτουν τα κενά. Πείτε μου κάτι, γιατί η ουσία τώρα, όπως είπατε, με τα κενά είναι για το αν τελικά τη Δευτέρα, από την Τρίτη, αρχίζει η ενωμένη, τουλάχιστον εδώ στο Ηράκλειο. Ακριβώς, ναι, αυτή θα υπάρχουν δάσκαλοι στις τάξεις των μαθητών. Γιατί κάτι μου λέει ότι δεν θα είναι στις τάξεις και στο καθήκον εκείνη την ημέρα. Ωραία, χαίρομαι που το θέτετε, διότι σας λέω πολλές φορές δεν θέλουμε να γινόμαστε γραφικοί, ότι συνέχεια έχουμε παράπονα. Εμείς επειδή τα έχουμε ξαναδεί, κύριε Δερμητζάκη, το έχουμε ξαναδεί το έργο και γι' αυτό είμαστε ρεαλιστές και γι' αυτό το θέτω και δεν ξέρω αν έχετε εσείς καλύτερη εικόνα από εμάς να μας διαψεύσετε. Καλά κάνετε και το λέτε και το θέτετε. Η ανάληψη υπηρεσίας για αυτή την φάση, την τρίτη φάση που έγινε προχθές, θα είναι μέχρι και την Τετάρτη. Την Τετάρτη. Ναι. Ανάληψη υπηρεσίας λοιπόν έπρεπε να δώσει μέχρι Πέμπτη Παρασκευή. Θα μου πείτε, εντάξει, προκύπτει και ένα Σαββατοκύριακο, ας πούμε και τη Δευτέρα. Μέχρι Τετάρτη λοιπόν η ανάληψη υπηρεσίας και μετά θα γίνουν οι τοποθετήσεις. Δηλαδή έχουμε αργήσει ήδη χαρακτηριστικά. Και ξέρετε, θα σας μεταφέρω και μια εικόνα. Αυτό που ζούμε ιδιαίτερα το Σεπτέμβριο στη μεγάλη φάση. Φανταστείτε, το Ηράκλειο καλύπτει πάνω από 900 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια μόνο εκπαίδευση. Αυτός όγκος για να τοποθετηθεί, υπάρχουν 2 με 3 μέρες βάρδιας από το πρωί των προϊσταμένων, των
υπαλλήλων των γραφείων, των ερετών εμάς, mm-hmm. για να τους τοποθετήσουμε στα σχολιά. Ξέρετε, πρέπει να βγουν τα κενά, να είναι δούμε τι θέλεις. Είναι και αυτό, βέβαια. Έχει μια διαδικασία. Και πολλές φορές λέμε στους συναδέλφους ότι πραγματικά δεν θέλουμε ούτε εμείς να την ξαναπεράσουμε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, μας θλίβει το γεγονός. Εσείς έπρεπε, τους λέμε, να είστε 1 Σεπτεμβρίου στα σχολεία όπως εμάς. Δουλεύουν 10-12 χρόνια. Θέλω να ξαναπώ κάτι μόνο για την ειδική αγωγή. Υπάρχουν συνάδελφοι αυτή τη στιγμή της ειδικής αγωγής, κύριε Κουμαντάκη, που πραγματικά μας θλίβει αυτό το γεγονός, που δουλεύουν 14 και 15 χρόνια συμβασιούχοι. Ποιος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Συμβασιούχος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δουλεύει 15 χρόνια συμβασιούχος και δεν έχει διοριστεί. Το βάζω επιτάπητος και θέλω κάποιος να μου πει. Αν μη τι άλλο, θα μπορούσαν να είχαν μονιμοποιηθεί, λέτε. Φυσικά. Τουλάχιστον αυτός ο αριθμός που είναι και χρόνια φυσικά τώρα συμβασιούχοι. Φανταστείτε ότι ξέρουμε συναδέλφους οι οποίοι μας έχουν περάσει ηλικιακά και τους γνωρίσαμε αναπληρωτές και είναι ακόμα αναπληρωτές. Έχουν κάνει οικογένειες εδώ, ζουν εδώ στον τόπο μας, γιατί αναγκάστηκαν να ζουν επειδή έχουμε αρκετά κενά στην Κρήτη. Αυτό είναι μια αλήθεια. Είναι από άλλα μέρη της Ελλάδος. Έχουν φτιάξει το σπιτικό τους και δεν τους έχει μονιμοποιήσει καμία κυβέρνηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω κάπως και αγραφήσαμε την κατάσταση, η οποία επικρατεί και θα επικρατήσει από εβδομάδα. Ευχαριστούμε που μας δώσατε. Μένει να δούμε τώρα την επόμενη Τετάρτη, κύριε Δερμιτζάκη, πώς θα έχουν τα πράγματα. Πιστεύουμε θα είναι καλύτερα. Αυτό ναι, είναι μια αλήθεια. Εντάξει, θα το δούμε. Θα κάνουμε μια ενδοσκόπηση την Τετάρτη και μπορεί να ξαναεπικοινωνήσουμε. Θα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εσείς να είστε καλά.